Με μια κεφαλιά του Μάριου Παμπορίδη στο 48ο λεπτό του αγώνα, η Καπαδοκία επικράτησε στο δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 0-1. Να δούμε το γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση αυτή. Ασταμάτητος δείχνει να είναι ο αθλητικός όμιλος Καπαδοκών που επικράτησε στο δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς Αλεξανδρούπολης του Εθνικού με 0-1 στην τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του νομού Εύρου. Οι Καπαδόκες σε τρεις αγώνες μετράνε τρεις νίκες και είναι στην κορυφή μαζί με το Άλεξ με 9 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός με 3 πόντους είναι στην έκτη θέση μαζί με Καστανιέζη, Δημότυχο και Απαλό. Διαιτές στη συνάντηση κύριοι Κυριαζίδης, Ιβούδης, Βασιλιάδης. Φάουλ Βαγγέλη Πιλούδη για τους φιλοξενούμενους, καλοχτυπημένο, έξοχη γυριστή κεφαλιά του Μάριου Παμπορίδη, στα δίκτυα του Φυσέκη 0-1 η Καπαδοκία στο 48ο λεπτό του αγώνα και οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων με συγχαρητήρια στο σκόρερ. Στο 50ο λεπτό ανατροπή Τσικάκη από Τσομπανάκη, πέναλτι από τον κύριο Κυριαζίδη. Εκτελεί ο Κεσάτης πάνω από την εστία του Βοιατζή μπάλα, παραμένει το 0-1. Ο Αρθούρος το σούτ για τον Εθνικό στο 76 με υπερένταση σε κόρερο Βοιατζής. Γύρισμα Αγοράκη στο 82 μαζεύει ο Βοιατζής. Φάουλο Αγοράκη στο 90ο λεπτό για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, διώχνει ο Βοιατζής, κεφαλιά Σεργέη Αγγελακάκη, αποκρούει ο Θέμης Κυριακίδης πριν την γραμμή τέρματος. Τελικό αποτέλεσμα Εθνικός Αλεξανδρούπολης Καπαδοκία 0-1.